Κατάληψη έχουμε. Είναι αντί χαρδαλιά η υποέω. Τα βλέπουμε τώρα. Πάει στα γραφεία του κ. Γρηγοράκου. Ναι, πάει για κατάληψη. Ναι. Α, να την έλα. Καλημέρα, ναι. Υπουργείο Εσωτερικών, το κέντρο τη Αθήνα. Συγγνώμη, έκανε μια εθνιδιαστική έφοδο στο Υπουργείο. Με στόχο να ανέβω στο τέταρτο όροφο στο γραφείο του Γρηγοράκου. Τώρα ανεβαίνουν πάνω, δηλαδή αυτή είναι η εικόνα ζωντανή που βλέπουμε. Ναι, ανεβαίνουν πάνω. Είναι στο τέταρτο όροφο το γραφείο του κ. Γρηγοράκου. Ο ίδιος βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν βρίσκεται εδώ, αλλά είναι συμβολική κίνηση προκειμένου να του πούν τα κάλαντα με το δικό του τρόπο. Είναι πάνω ο υπουργός ή όχι? Όχι, δεν είναι. Λέω, πώς πάει τόσο πρωί, ξέρω εγώ. Το είχαν προαναγγείλει πάντως ότι θα έλεγαν τα χρόνια πολλά με το δικό του τρόπο στην περίπτωση που αναπληρωθεί υπουργός εσωτερικών. Δεν απέσυρε ειδικά. Ανεβαίνεις και εσύ τις κάλες να δίνεις, γιατί σε ακούω λαχανιασμένη, σε ακούω. Στον τέταρτο με τα πόδια, είναι και εύκολο. Ναι, ναι. Είναι εύκολο. Το είχαν προαναγγείλει, το ζητούσαν από σωστή μελέτη οι επίμαχοι για τη διαδημοτική κινητικότητα που έκανε λόγο για 3.708 πλεονάζοντες σε 272 δήμους. Μάλιστα. Έχουν ετοιμάσει και ειδικά κάλαντα για να πούν στον υπουργό. Σοβαρά. Σε έχει καταστρέψει το τσιγάρο, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι, ναι, δεν μπορείς να δεις καλιά να ανέβεις. Έσχος. Εγώ να κάνω μια μετατροπή δική τους. Πρέπει να σας πω, θα του πούνε τα κλασικά κάλατα, δηλαδή τα παραδοσιακά. Ναι, ναι, ναι. Έχουν να κάνουν μια δική τους μετατροπή. Μπορώ να σας πω, για παράδειγμα, ότι λένε Χρήστος Γεννάτα σήμερα και του πάνε σύντομα από τα χέρια σας, θα πάρει τη σκηνάλη και διάφορο. Και τριγωνάκι. Τριγωνάκια. Κάλατα. Έχουμε φτάσει το τέταρτο όρο στην ηλικία, να βλέπετε και την εικόνα. Για πες, θα κάνουν μια πρόβα τα κάλατα. Να κάνουν μια πρόβα. Ναι, ναι. Δεν έχουν φέρει και τα τριγωνάκια του. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Με το στόμα. Με το σώμα αποτέλεσμα που πρόκειται να το κάνουμε σύντομα. Μπράβο, αλλά μπράβο. Και τα τρίγωνα. Άντε, μπράβο. Να ακούσετε τον ήχο. Ωραία, ωραία, ωραία. Και έχουν και, βλέπω και κουμπαρά να ρίξουν και κανένα φράγκο μέσα οι υπουργοί εκεί, πες τους. Έχουν ένα κουμπαρά ο οποίος μισό λεπτό. Έλα, πάμε, παιδιά. Έλα να οργανωθούμε εκεί στο Υπουργείο. Πρέπει να σας πω, στον οποίο επανέρχουν και μία φωτογραφία του κυρίου Λιάπη. Και διακομωδώντας την όλη κατάσταση. Και ωραίο, πολύ ωραίο. Τη σύλληψη του κυρίου Λιάπη, γράφει επάνω, ότι έχετε ευχαρίστηση για το Μισελ Λιάπη. Α, είναι εκεί στο κουτί επάνω, Λιάπη. Το κουτί, Λιάπη. Ναι, είναι παιδιά, ωραία. Κάτσε να τους ακούσουμε, Ρεναντίν. Βάλε τα παιδιά να τραγουδήσουν. Πάμε, πάμε.